Γενικά θέματα, έχουμε και αρκετά πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν το χώρο το δικό σας, κύριε Υπουργέ. Ρωτάνε και για το παιδί, ρωτάνε και για τις προσλήψεις, ότι 20 Μαρτίου λέει τελειώνει η πανδημία. Πάμε σιγά σιγά να δούμε πολλά. Τα θέματα, είναι πολλά, είναι πολλά, είναι πολλά, πολλά. Να δούμε αυτά τα οποία είναι τα θέματα ανάγκης. Mm-hmm. Λοιπόν, λόγω του ότι είναι κλειστά τα πολυατρία, δημιουργούνται αρκετά προβλήματα, όπως για παράδειγμα μου έχει κάνει εντύπωση ο αριθμός των μηνυμάτων που έχουν έρθει από εγγύους, κύριε Υπουργέ. Και λένε, από πού μπορούν να περάσουν επιτροπή όσες γυναίκες είναι έγκυος. Έχουμε στείλει εγκυκλίους στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία. Μπορεί να πάει μια έγκυος, να της πιστοποιήσει στο νοσοκομείο την εγκυμοσύνη και να πάρει κανονικά. Πήγανε κάποιοι και δεν τους δέχονται. Πήγανε κάποιοι και λένε, δεν έχουμε λεφτές. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαδικασία. Έχει γίνει εγκύκλωση, έχουν ενημερωθεί ειδικοί στο νοσοκομείο. Παρά τα αυτά, αν κάποια κυρία δεν εξυπηρετήθηκε, να στείλει μέλη και σε μένα να πάρει στο Υπουργείο και να το παρέμβουμε και εμείς προσωπικά. Λοιπόν, πού μπορούμε να βρούμε λεφτές. Να υπενθυμίσω δε ότι κατά το διάστημα της απεργίας είχαν σταματήσει αυτά. Αυτά είναι πράγματα που ρυθμίσαμε τώρα λόγω της μεταρρύθμισης. Πού μπορούμε να βρούμε λεφτές για να σφραγίσουμε τα παραπεμπτικά. Πάλι, τα ακριβά φάρμακα μέσα στα νοσοκομεία έχουμε αναθέσει τη δουλειά σε γιατρούς του ΕΣΥ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Γρήπη, κύριε Υπουργέ, ένα τεράστιο θέμα. Είχαμε και θύμα μια 27χρονη γυναίκα από το Βόλο. Και νέα παιδιά. Και νέοι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο άτομα μεγάλης ηλικίας. Για τα εμβόλια επιμένουν κάποιοι γιατροί ότι ευπαθείς ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν. Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ο χρόνος που κανονικά θα πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Δυστυχώς. Εμβόλια δεν υπάρχουν. Ναι, ακούστε τι γίνεται. Αν και δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας το κομμάτι των εμβολίων. Είναι του ΕΟΦ. Είναι του ΕΟΦ και της αγορά. Ο ΕΟΦ βασικά ελέγχει την αγορά. Τι γίνεται, κάθε Μάρτιο με Απρίλιο, λέει πέρσι το Μάρτιο τον Απρίλιο, έγινε η εισαγωγή, παραγγελήθηκε την εισαγωγή των εμβολίων. Πώς γίνεται αυτό, βάσει του τι περίπου καταναλώσαμε την προηγούμενη χρονιά. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πολύ λανθασμένη σίγουρα, αντιεμβολιαστική νοοτροπία. Δηλαδή, αν δείτε τις εγκυκλίες που έχει βγάλει η κυρία Μακρύ, που είναι αρμόδια υφυπουργός, για το θέμα της φετινής εμβολιαστικής περίοδου, κυρία Μακρύ πραγματικά το παραδέχομαι, έκανε άριστη δουλειά όσο την αφορούσε. Και είναι όλα εγγράφος και σε όλες τις υπηρεσίες και όλες οι εγκύκλοι και τα πάντα που οριοθετούσε το Υπουργείο Υγείας ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν. Από αυτούς που έπρεπε να εμβολιαστούν, κύριε Παδάκη, κατά την εμβολιαστική περίοδο δεν έχουν εμβολιαστεί ούτε μισή. Όχι όμως, προσέξτε, ότι είναι λιγότερο από πέρσι. Δεν είχαμε σωστή πληροφόρηση ή δεν είχαμε έξαση. Όχι ότι ήταν λιγότερο από πέρσι. Έχουν εμβολιαστεί περισσότερο από πέρσι. Δεν είχαμε σωστή πληροφόρηση. Δεν ήθελα πληροφόρηση. Και αυτό είναι και θέμα δικό μας. Είναι, θυμάστε την εποχή. Που ο Αβραμόπουλος είχε πάρει τα εμβόλια για την γρήπη. Μας ξεμείνανε και δώσαμε ένα κάρο λεφτά. Αλλά για δείτε όμως να μην τα είχε πάρει ο Αβραμόπουλος, τι θα άκουγε με το κύμα γρήπη. Τώρα τι κάνουμε. Γιατί πως πηγαίνουμε σαν χώρα από το ένα άκρο στο άλλο. Λέει τι γίνεται τώρα. Δεν εμβολιάζονται κακώς το τονίζω, την ώρα που πρέπει όλοι αυτοί που πρέπει να εμβολιαστούν. Επειδή δεν εμβολιάζονται, οι εταιρείες δεν φέρνουν πολλά εμβόλια, γιατί τους μένουν στα ράφια και τα πετάνε. Και τώρα που έγινε η κρίση και τα χρειαστήκαμε, δεν έχουμε. Αλλά τώρα έχουμε τι γίνεται. Το γεγονός αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε και βγαίνουν, ξέρετε, εδώ έχει υπάρχει και κόντρα. Ακούστε. Δηλαδή βγαίνουν οι γιατροί και λένε κακώς λέει το Υπουργείο ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες. Πρώτα απ' όλα το Υπουργείο έχει πει ότι οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να εμβολιάζονται. Και δεν λέμε μόνο ευπαθείς με την έννοια του. Δεν υπάρχουν όμως εμβόλια. Μα τώρα δεν μπορείς πια να βρεις εμβόλια, σας λέω. Γιατί ο προγραμματισμός των εισαγωγών γίνεται το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ναι, αλλά πηγαίνει, σας λέω, ένα άτομο μεγάλης ηλικίας στο γιατρό και λέει οπωσδήποτε πρέπει να εμβολιαστείς. Καταρχάς. Τι να ακούσει, εσάς ή το γιατρό. Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα ο γιατρός που του το λέει θα έπρεπε να το έχει πει από τον Οκτώβριο. Για να είμαστε συνεννοημένοι τώρα. Έτσι. Δείτε, ξαναλέω. Δεν το Υπουργείο Υγείας έχει βγάλει τις εγκυκλίους. Και θυμίζω, κύριε Παπαδάκη, την εποχή που ήταν τα παράθυρα ένας και τόσο από τη μία να λέει κάντε το εμβόλιο και ένας και τόσο από την άλλη να λέει μην το κάνετε. Μην μου δεν το θυμάστε. Θυμάμαι, πολύ καλά το θυμάμαι. Πολύ καλά το θυμάμαι. Αυτή η κόντρα των επιστημόνων και όχι μόνο των επιστημόνων, και θυμάμαι εκπομπές δημοσιογραφικές, έκανε το εμβόλιο πρώτο και έπαθε... Θέμα στα δελτία ειδήσεων ήταν. Πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων ήταν. Εγώ θυμάμαι δεν μια ιστορία αυτή που την μου λέγανε έκανε το εμβόλιο και πέθανε. Δεν είχαμε λοιπόν, αυτή την έξαρση όμως. Μα, ξαναλέω, την έξαρση δεν θα την είχαμε δεν θα την είχαμε την έξαρση εάν είχαν εμβολιαστεί αυτοί που έπρεπε, σας λέω. Έχουμε την έξαρση, όμως προσέξτε, δεν πρέπει να εμβολιάζονται αυτοί που πρέπει φέτος έχουμε έξαρση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε Οκτώβριο-Νοέμβριο 3 εκατομμύρια έλεγχοι είναι εμβολιασμένοι. Πάντως, επιμένουμε ότι σας λέω τώρα υπάρχει ένα αριθμό. Τώρα τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, ευτυχώς το Υπουργείο Υγείας, εδώ είναι θέμα κρατικής προμήθειας, είναι θέμα δική μας ευθύνη. Έχει κάνει.
Είχαμε, καλά, υπάρχει κρατικό απόθεμα στα εμβόλια για αυτό που πράγματι το χρειαστούν οπωσδήποτε. Έχουμε απόθεμα εμείς σαν Υπουργείο Υγείας. Περισσότερο από ό,τι προβλέπετε. Είμαστε καλυμμένοι. Όμως έχουμε και τεράστια ποσότητα αντιοικών φαρμάκων. Τα οποία έχουμε μοιράσει σε όλα τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων και σε όλα τα μεγάλα φαρμακεία δωρεάν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αισθάνεται ότι έχει κολλήσει γρήπη ή αισθάνεται κάποιος περίεργα, μπορεί να πάει να πάρει αντιοικό φάρμακο δωρεάν. Το αντιοικό φάρμακο, για να καταλάβετε, παίζει το ρόλο του εμβολίου. Γιατί κάνει αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Υπάρχουν επαρκείς ποσότητες. Υπάρχουν τεράστιες ποσότητες, είμαστε υπερκαλυμμένοι. Στα δημόσια νοσοκομεία. Και στα δημόσια νοσοκομεία και στα φαρμακεία. Μπορεί, εμάς έχει βγάλει η κυρία Μακρύλη που την ευθύνη, αλλά σωστά το έχει κάνει. Έχει βγάλει την εγκύκλιο που λέει ότι αν κάποιος πάει σε ένα φαρμακείο και πει χρειάζομαι οπωσδήποτε αντιοικό φάρμακο και δεν μπορεί να ασθενεί, δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Πρέπει ο φαρμακοποιός να στείλει κάποιο στο νοσοκομείο του φέρει το φάρμακο. Κύριε Υπουργέ, πάμε αφού είμαστε στα φαρμακεία. Άρα για τη γρήπη, ένα τελευταίο είναι σοβαρό θέμα. Για τη γρήπη. Δεν πρέπει να έχουμε πανικό μεν. Δεν πρέπει να έχουμε πανικό μεν. Θα πρέπει να μας γίνει μάθημα και του χρόνου στην εμβολιαστική περίοδο να εμβολιαστούν όλοι όσοι πρέπει. Γιατί όταν δεν εμβολιάζεται που πρέπει, διευρύνεται η γρήπη και χτυπάει και άλλους ανθρώπους και είναι και ευθύνη σου να το κάνεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η παραφιλολογία κατά των εμβολίων έχει βλάψει τον πληθυσμό μας. Πρέπει να τη σταματήσουμε επιτέλους και όμως, να εμβολιαζόμαστε όπως και οι επιστήμονες και λένε, όταν βγαίνουν οι μισοί επιστήμονες και λέγανε μην το κάνετε αλλά και άλλοι μισοί να το κάνετε. Ακούτε το τι γίνεται, μου λέτε. Λένε οι γιατροί δεν βρίσκεται τώρα εμβόλιο. Αλλά προσέξτε. Προσέξτε όμως. Καλά έκανε. Δεν λέει δεν το να μαζέψει το Κελπνό ή το Υπουργείο τους επιστήμονες και να τους πει ελάτε να κάτσουμε σε ένα. Σε ένα χώρο να τα βρούμε, να συζητήσουμε και να βγάλουμε ένα κοινό ανακοινωθέν. Εδώ πέρα βγαίνανε καθηγητές ιατρικής σχολής και λέγανε υπέρ ή κατά του εμβολίου. Τι να κάνουμε κι εμείς. Πάντως χωρίς πανικό. Χωρίς πανικό. Να τηρούμε τις συνθήκες υγιεινής που έπρεπε. Γιατί αυτό το φαινόμενο θα αρχίσει να εξαφανίζεται περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα. Γιατί πάντα κάνει το ανώτερο σημείο. Εκεί υπολογίζεται μέσα Μαρτίου ότι θα αρχίσει. Από τα μέσα Μαρτίου και μετά θα αρχίσει. Άρα είμαστε στη λήξη του. Όμως. Και για αυτή την περίοδο της κάμψης. Αντιοικά στα νοσοκομεία. Αντιοικό αν αισθάνεσαι να πάρεις, οπωσδήποτε, δωρεάν το δίνουμε. Θα πρέπει να πλένεις συχνά τα χέρια σου, θα πρέπει να αποφεύγεις το συγχρονισμό. Αυτά είναι οι που είναι. Έτσι θα πρέπει για 2 εβδομάδες να μας λέει προσωπική. Είμαστε στα φάρμακα, κύριε Υπουργέ. Και εδώ έχει γίνει ένα ολόκληρο θέμα το οποίο εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορούσα να καταλάβω. Ή μάλλον το καταλαβαίνω. Τώρα έχω αρχίσει να το καταλαβαίνω. Γιατί επιμένει η Τρόικα, ενώ υπήρξε συνεννόηση μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων. Ανάπτυξης και υγείας, στην κοινή σύσκεψη που κάνατε την Κυριακή υπό τον Πρωθυπουργό, τον οποίο είχατε στήσει και πήγε νωρίτερα από εσάς όλους. Και είχατε κάνει τετάρτακι 20 λεπτά. Επειδή πήγα τελευταίο. Και καλά να πάθει. Επειδή πήγα τελευταίο. Α, εσείς ήσασταν η πέτρα του σκανδάλου. Εγώ δεν μπορώ να λέω. Όχι, αλλά και ο κύριος Στουρνάς. Θα πρέπει να ήταν. Όταν σου λέει ο άλλος ότι. Εγώ πρώτος έρχομαι, κύριε Υπουργέ. Εσύ σκέφτηκε για 6 ώρα. Εγώ μπήκα μέσα 5 και 59. Ναι. Ήμουν τελευταίος. Και ο Πρωθυπουργός ήταν 5 και 4 εκεί. Ναι, ο Πρωθυπουργός είχε πάει. Όχι, ήταν στο Υπουργείο Νομικών. Ναι. Ο Πρωθυπουργός είχε πάει 5 και 4. Αν ήταν στο γραφείο σας, τι ώρα θα είχατε πάει, αυτό ρωτάει ο κύριος Παπαδάκης. Το έχω πει πολλές φορές. Πράγματι ο Σαμαράς. Ο άνθρωπος είναι δουλεύτης, όπως το τετράωρο. Δεν είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι ο άνθρωπος. Για να καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστημα. Καλά έκανε. Ήταν μια συστηματικότητα για εμάς, δεν μπορώ να πω. Την επόμενη φορά φαντάζομαι θα πάμε όλη μια μισή ώρα. Μαθαίνεις, Αντώνη μου, μαθαίνεις που λέει και η διαφήμιση. Πάμε παρακάτω. Για τα φάρμακα λοιπόν δεν είχα καταλάβει. Είναι και διακριτικός. Για τα φάρμακα δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει. Τώρα έχω αρχίσει και καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ. Ενώ τα βρήκατε λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί όντως υπήρξαν απόψεις που έδειχναν ότι είσαστε διαμετρικά αντίθετες, με διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Έχει τη Τρόικα και λέει όχι. Δεν πάνε να συζητάτε εσείς. Θέλω απελευθέρωση και μάλιστα τι λέει. Και απελευθέρωση για στην αδειοδότηση. Κάτσε. Και για τα σούπερ μάρκετ. Απελευθέρωση στην αδειοδότηση και τη δυνατότητα μέσα στα σούπερ μάρκετ να φτιάξουν φαρμακείο. Πόσα σούπερ μάρκετ έχουν μείνει σε ελληνικά χέρια. Πολύ λίγα. Τα περισσότερα που είναι. Σε πολυεθνικές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πολυεθνικών θέλουμε να κάνουμε φαρμακεία στα σούπερ μάρκετ και γύρω-γύρω από τα σούπερ μάρκετ έχουμε δεκάδες φαρμακεία. Ναι. Τα φαρμακεία δε στην Ελλάδα που θέλουν να ανοίξει η αδειοδότηση είναι τα περισσότερα, τηρουμένων των αναλογιών σε σύγκριση πληθυσμού, αναλογία πληθυσμού και τέτοιο της Ευρώπης. Λοιπόν, 11.000 φαρμακεία έχουμε. Αμήν πια. Η διαπραγμάτευση της Τρόικα είναι εν εξελίξη. Μάλιστα. Άρα δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση από πλευράς Τρόικας. Η Τρόικα πράγματι πιέζει. Γιατί το ζητάνε, κύριε Υπουργέ. Το ζητάνε γιατί στο λεγόμενο συνεργαλειοθήκη
του ΟΣΑ, εργαλειοθήκη, δηλαδή αυτό το καλάθι των μέτρων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, ο ΟΣΑ έχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αφορά στα φαρμακεία και στα φάρμακα. Γιατί επιμένω. Δεν είναι προτάσεις της Τρόικας αυτές, είναι προτάσεις του ΟΣΑ. Ναι, όχι, κοιτάξτε, ναι. Δεν είναι προτάσεις του ΟΣΑ. Εμείς δώσαμε 900.000 ευρώ στο ΟΣΑ για να μας κάνει μια. Για να αγοράσουμε τις προτάσεις. Δηλαδή, ξέρετε τι είναι. Σαν να πάω εγώ, ας πούμε, να πάω σε ένα συμβουλευτικό γραφείο. Να πάω στο γραφείο του κυρίου Τσαγκάρη. Που και Τσαγκάρη μου κάνει μια οικονομική μελέτη. Ναι. Και αφού μου κάνει την δημοκρατική μελέτη και το πληρώσω το Τσαγκάρη εγώ, ναι. Να έρθει ο Τσαγκάρης και να μου πει υποχρεωτικά θα εφαρμόσει τη δική μου. Οπότε χάσω από δώρο. Όχι, γιατί δεν είναι έτσι. Συμβουλευτικά. Ο κύριος Τσαγκάρης, φαντάζομαι, όποιος του ζητά συμβουλές, σας δίνει πάντα δωρεάν. Ποτέ. Α, άρα και ο ΟΣΑ καλώς μα χρέωσε. Έτσι δουλεύουν οι οργανισμοί. Δεν είναι, όχι, άλλο λέει και ο Σιμπούλη. Δεν κατάλαβα. Με τη σειρά, ρε παιδιά. Με τη σειρά. Χαίρομαι που και ο Σαγκάτσι δουλεύει δωρεάν ως καλός επαγγελματίας. Δεν δουλεύω ποτέ δωρεάν. Ως καλή επαγγελματία πληρώνουμε. Ως συνδρομητές, έτσι. Ως κράτος. Ως συνδρομητές πληρώνουμε τις γενικές του υπηρεσίες. Εμείς ζητήσαμε μία έξτρα υπηρεσία. Όχι, ζητήσαν μία έκθεση. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν λέει ο ΟΣΑ, δηλαδή ο κ. Σαγκάτσι, εφαρμόστε το. Ο ΟΣΑ παρέδωσε την έκθεση. Την έκθεση έφυγε ο ΟΣΑ. Ναι, την απεδέχθησε όμως, την πλήρωσε εσύ αυτή την έκθεση. Την έκθεση αυτή την παρουσίασε η ελληνική πλευρά ως αποτέλεσμα της εκθέσεως του ΟΣΑ στην Τρόικα. Και η Τρόικα είπε πολύ ωραία τώρα, αυτή την ωραία έκθεση που πήρατε, κάντε την πράξη. Ναι. Ούτε καν η Τρόικα το ζήτησε. Προκύπτει ένα ερώτημα λοιπόν. Δεν συμβαίνουν, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι αυτά είναι αυτή η διαδικασία. Με όλο το σεβασμό. Και δεν είναι η έκθεση για ιστορίες για δράκους, κύριε. Δεν είπα ότι είναι. Όχι αυτά που λέτε εσείς, αυτά που λένε εκείνοι. Είναι ιστορίες για δράκους. Δεν είναι δυνατόν εμείς να ζητήσαμε. Κάντε μας μια μελέτη, ρε παιδιά, για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Με δεδομένο ότι είμαστε στην Ευρωζώνη. Και μετά να μας έρχονται και μας λένε ότι αυτή η μελέτη την οποία πληρώσατε εσείς για να έχετε μια εικόνα θα την κάνει νόμο του κράτους. Τότε να φύγετε εσείς. Να έρθει ο ΟΣΑ. Όχι, ήρθες για τη μελέτη σε μένα. Όχι. Σου πρότεινα να πουλήσει το σπίτι και τώρα σε καλό γιατί δεν το κάνει. Τον Τόμψεν πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Μαζού πρωθυπουργό και τον ΟΣΑ με τους υπαλλήλους του να βάλει τα υπουργεία. Πάμε πάλι με τη σειρά. Καταρχάς η έκθεση του ΟΣΑ, η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ είναι πολύ χρήσιμο πράγμα. Συμφωνούμε. Τα περισσότερα από όσα λέει είναι σωστά και πρέπει να γίνουν. Δεν πρέπει να γίνει με το λέει η Τρόικα. Δηλαδή το να πουλάμε το ψωμί να γίνουν... για παράδειγμα στα Ακροπολία είναι σωστή η πρόταση σειρά, του ΟΣΑ. Ότι όχι, πρέπει να γίνει. Όπου δίνουμε ψωμί να το λέμε και φουρνό. Ναι. Και το κατεψυγμένο αυτό να είναι. Όπου δίνουμε ψωμί στο φούρνο, δίνει ψωμί φούρνο. Πόσο προσεκτικό είμαι. Είπα τα περισσότερα πρέπει να γίνουν. Όπως και στα φάρμακα, για τα μη συφά που μιλάμε τώρα, προφανώς θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ορισμένες ελληνικές πραγματικότητες. Ο λόγος που εγώ διαφωνώ στο να βγουν τα φάρμακα από τα φαρμακεία και να πάνε στα σούπερ μάρκετ και το εξήγησα στην Τρόικα και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε στο τέλος να πετύχουμε αυτή τη διαπραγματεύση. Καλά, δεν φεύγουν όλα τα φάρμακα. Δεν λέω, λέει για τα μη συμφάρμακα. Όχι, θέλουν όλα. Τώρα το καινούργιο είναι όλα. Όχι, όχι, λέει να είναι άδεια για φαρμακείο όπως γίνεται στην Αμερική. Στην Αμερική έχει φαρμακείο που έχει και κάγκελα μάλιστα. Έτσι. Άρα κανονικό με φαρμακείο. Κανονικό φαρμακείο. Έξω από το φαρμακείο θα είναι 30 φαρμακεία. Και φαρμακείο μέσα στο ποσοστό. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να το δεχτούμε αυτό. Διότι σας πενθυμίζω, έχουμε πληθυσμιακά κριτήρια στα φαρμακεία. Άρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερα. Δεν θα έρθουν ούτε πληθυσμιακά κριτήρια. Μην δημιουργούμε τώρα. Αφού το ζητήσανε, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε τι ζητήσανε. Εγώ σας λέω τι θα γίνει. Μα πέστε μου τώρα δεν τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι ζητάγαμε το κάναμε. Δεν θα γίνουν αυτά τα φαρμακεία με σούπερ μάρκετ. Μακάρι. Τα λέω. Τι να κάνω. Εγώ σας λέω εδώ, θα σας πω μπράβο. Και θα σας φωνάξω, σας πείτε το χέρι. Αλλά προσέξτε. Θα το κάνετε live κανονικά. Βεβαίω. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ναι λέγαμε. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όλα, ναι, 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 τα περισσότερα, ναι, λέγαμε. Δεν ισχύει. Είχα τι άλλο, κύριε Υπουργέ. Ναι. Χτυπιώσαστε κι εσείς, χτυπιέται και ο ΕΟΦ, ότι ξέρετε κάτι, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο φτηνά από εκεί που πουλούνται στα σούπερ μάρκετ. Και βγάζει ο ΕΟΦ συνέχεια. Ο ΕΟΦ βγάζει και το φαρμακευτικό σύλλογο. Έφερε και παράδειγμα την Ιταλία. Λίστες ολόκληρες και λέει το Ντεπών τόσο, το όπως το λένε, το Παναντόλ τόσο, στην Ελλάδα τόσο εκεί. Εγώ παρέδωσα στην Τρόικα προχθές. Παρέδωσα. Ναι. Την έκθεση της IMS που λέει τι? Που παρουσιάζει ότι η Ελλάδα έχει τα φτηνότερα φάρμακα. Τότε γιατί έρχονται αυτοί και το λένε? Άρα δεν εξυπηρετούν την ελληνική οικονομία. Διώξτε τους να πάει στο διάλογο. Με τη σειρά, παιδιά, διαπραγμάτευση κάνουμε. Και δεν έχει νόημα να διαπραγμάτευση με ποιους, κύριε Υπουργέ? Με αυτούς που θέλουν το κακό της ελληνικής οικονομίας. Δεν θέλουν το κόστος. Το κακό των καταναλωτών. Δεν θέλουν το κόστος. Μα εσείς είπατε μόνο σας ότι τους δώσατε μια κατάσταση και τους είπατε. Ξεστραβωθείτε. Δεν διαπραγμάτευση, σας λέω. Ξέρετε, δεν το καταλαβαίνουμε. Να σας πω, κύριε Υπουργέ, πριν απαντήσω. Είστε καχύποπτη, γι' αυτό το κάνω. Όχι, είναι δικαίωμα. Δεν είναι αδίκω. Να σας πω. Διαπραγμάτευση σημαίνει όταν τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών έχουν μια λογική. Και στηρίζεται σε κάποια λογική. Και σε μια φιλοσοφία. Και προς μια κατεύθυνση. Όταν του λες του αλουνού ότι εκεί που μου λες και εφαρμόστηκε αυτό που μου ζητάς είναι πιο ακριβά.
Εδώ στην Ελλάδα είναι πιο φθηνά. Δεν είναι τόσο απλό. Όλος, όχι. Να σας πω γιατί δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Ακούστε τώρα, λέτε όλη την εικόνα. Γιατί πρέπει να βρούμε όλη την εικόνα. Αυτό που σου λέει αυτός είναι ότι κύριε, έχεις μια αγορά μισή φάση στην Ελλάδα που είναι το 8% της αγοράς σου, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι το 17%.